Πάμε τώρα να δούμε μία ακόμη είδηση η οποία έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στις 14 Μαρτίου, κυρίες και κύριοι, θα γίνει ο διαγωνισμός για τον χρυσό, για την μεταλλευτική γενικότερα δραστηριότητα, για την μίσθωση μάλλον του μεταλλευτικού χώρου στο Κιλκής, όπου θα γίνουν και οι έρευνες για χρυσό και για χαλκό. Δημοσθένης Δούκας με τις πληροφορίες σχετικές. Στις 14 Μαρτίου θα κατατεθούν οι προτάσεις για την αξιοποίηση του χρυσού και του χαλκού, του χαλκού και του χρυσού στο Κιλκής, ύστερα από το διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο. Αυτή είναι η πρώτη δημόσια αξιοποίηση του πεδάφους στη Βόρεια Ελλάδα, ύστερα από τις εξελίξεις που είχαμε σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με το δημοσιονομικό υπονοώ, και είναι ένα μοντέλο το οποίο λένε οι πληροφορίες ότι θα ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις αξιοποίησης και μετάλλευσης του υπεδάφους και του ρηκτού πλούτου στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο που γίνεται με αυτή τη διαδικασία. Ναι, το πρώτο. Είναι ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός. Θεωρεί το Υπουργείο ότι θα είναι ένα μοντέλο που θα, με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στις 14 Μαρτίου, έχει κάποιες συγκεκριμένες ρήτρες, ανταποδοτικά, ξεπερνάνε δηλαδή τις μέχρι τώρα συμβάσεις. Μάλιστα. Είναι ένα νέο μοντέλο που θεωρεί η πολιτεία ότι θα έχει πολύ περισσότερο ωφέλη υπέρ του κράτους και της κοινωνίας. Ναι, γιατί με τον μεταλλευτικό κώδικα που ναι, ακριβώς. Και κάνανε ένα, ακριβώς, είναι αυτό εξαιρετικά που απαρχαιωμένος. Ακριβώς. Και τώρα κάνανε ένα διαγωνισμό διεθνή, όπου θα υπάρχουν πολύ περισσότερα ωφέλη εθνικά και τοπικά σε σχέση με τον ακριβώς μεταλλευτικό κώδικα που είναι πολύ περιοριστικός. Στην διαγωνισμό οι πληροφορίες λένε ότι θα συμμετάσχει η εταιρεία Eldorado, η οποία όπως ξέρουμε έχει τα δικαιώματα στο πέραμα και πρόσφατα μπήκε σαν κύριος εταίρος στη Χαλκιδική. Αυτά θα τα δούμε 14 Μαρτίου. Μάλιστα. Δημοσθένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε και κάτι εξαιρετικό.